Το δρία μου και είπα, έχω άλλη δουλειά. Λοιπόν, προχωράμε. Να αλλάξουμε θέμα. Ναι, ναι, αλλάξουμε. Το κλίμα. Το επόμενο... Έχουμε και πολύ ωραία καλοκαιρινά να δούμε, αλλά πάμε σε κάτι. Λοιπόν, το επόμενο δεν είναι τόσο ευχάριστο. Λίγο στενάχωρο. Ναι, είναι στενάχωρο. Το επόμενο δεν είναι τόσο ευχάριστο σαν τα θέματα που μόλις αγγίξαμε από την πλευρά του lifestyle, της πολιτικής. Είναι ένα θέμα το οποίο αλλιεύσαμε και είναι και επίσης και μια μεγάλη αποκλειστικότητα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Και είναι ένα εκτενές άρθρο, ένα εκτενές κείμενο που υπογράφει η Ρωμίνα Ξίδα, που έχει να κάνει με την ανταλλαγή εξωδίκων και ένα πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Μαρία Ελένη Λικουρέζου και στη Μάρθα Κουτουμάνου. Να πούμε εν συντομία, και αν θέλετε φυσικά σχολιάζουμε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, ότι εμείς απλά το διαβάσαμε εκτενώς, απομονώσαμε κάποια σημεία και διαπιστώσαμε ότι αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2018 η Ζωή Λάσκαρη έχει φύγει πλέον από τη ζωή, έχει αφήσει την περιουσία στις κόρες της και ο κύριος Λικουρέζος πρέπει να πούμε ότι αποποιήθηκε αυτής της κληρονομιάς, γι' αυτό και το σπίτι στο Πορτοράφτη ανήκει εξημισία στη Μαρία Ελένη και στη Μάρθα. Αρχής γενομένης λοιπόν από το Δεκέμβριο του 2018. Εννοείς ότι το σπίτι ήταν της Λάσκαρη. Βεβαίως. Και απλά. Εξαρχής. Επειδή όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, ένα μερίδιο του σπιτιού, κανονικά περιέρχεται και στο σύζυγό της. Απλά ο κύριος Λικουρέζος, από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ της Ρωμίνας Ξίδα, το έχει αποποιηθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι το Δεκέμβριο του 2018 εστάλει ένα εξώδικο από την Μαρία Ελένη στην Μάρθα, σύμφωνα με το οποίο την καλεί εντός 2 ημερών να παραδώσει αντίγραφα των κλειδιών της κατοικίας προκειμένου να μπορέσει να τη δείξει σε υποψήφιους αγοραστές, αλλιώς θα προέδαινε σε αντικατάσταση της κλειδαριάς. Αυτό συμβαίνει γιατί το σπίτι ήταν προς πώληση. Άρα δηλαδή όταν εγώ γνώριζα ότι μένανε στο σπίτι, όχι όταν ήταν. Μέναν όλοι στο σπίτι. Μετά το θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, ο κύριος Λικουρέζος πήγε στο κέντρο στο Κολωνάκι. Άρα με το που έφυγε η Ζωή Λάσκαρη, φύγανε και από το σπίτι όλοι. Κάποια στιγμή έμενε, νομίζω το πρώτο διάστημα πρέπει να έμενε η Μάρθα. Δεν διάβασα κάτι τέτοιο, πλέον δική μου πληροφορία, αλλά μετά έφυγε και η Μάρθα από το σπίτι κανονικά. Το θέμα, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι ότι ένα σπίτι, και όταν επίσης αποδέχεσαι μια κληρονομιά, δεν παίρνεις μόνο κληρονομιά, παίρνεις και χρέη. Και σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, υπήρχαν και κάποια χρέη, τα οποία ανέρχονταν νομίζω και σε 22.000 ευρώ που είχαν να κάνουν. Ναι, δεν σας λέω, είναι απλήρωτα κοινόχρηστα πάνω από 22.000 ευρώ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το σπίτι έπρεπε να πουληθεί, το πρώτο εξώδικο είναι αυτό που στέλνει η Μαρία Ελένη. Έρχεται ένα άλλο εξώδικο 27/12 λίγες μέρες μετά, 27/12 από τη Μάρθα, που ανάμεσα στα άλλα της λέει ότι το σπίτι δεν είναι αυτοσυντηρούμενο και τα χρήματα δεν φυτρώνουν σε κάποιο δέντρο, της τονίζει η Μάρθα της Μαρίας Ελένης. Δεν δώσατε ούτε 1 ευρώ σε χρέη που μας βαραίνουν. Φρόντισε λοιπόν να μας προσδιορίσεις ποια θα είναι η συμμετοχή σου στα έξοδα του σπιτιού που τρέχουν. Μέχρι να πουληθεί. Ακριβώς. Και εδώ είναι, Δημήτρη, αυτά τα κοινόχρηστα που σας έλεγα ότι υπάρχουν. Από ό,τι διαβάζω εδώ στην εφημερίδα, στο εξώδικο γράφει 22.000 χρέη. Έρχεται ένα άλλο εξώδικο της Μαρίας Ελένης 7/1 του 2019. Μπαίνουμε πλέον στο 19, στο έτος που τρέχουμε. Στο οποίο, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το εξώδικο, κάνει μια εκτενή αναφορά αυτή τη φορά η Μαρία Ελένη στη Μάρθα και της λέει ότι ο πατέρας μας, ο Αλέξανδρος, κάλυπτε για περισσότερα από 40, εδώ λίγο χοντρένει όπως καταλαβαίνετε, κάλυπτε πάνω από 40 χρόνια κάθε σου ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι ο πατέρας μας σου οφείλει έστω και 1 ευρώ. Ο κ. Λικουρέζος, που δεν είναι βιολογικός πατέρας. Ναι. Απλά πιστονίζει. Ακριβώς. Αυτό τη λέει ότι μπορεί να μην είναι βιολογικός πατέρας, είναι αυτός όμως που ανέλαβε πλήρως και εξ ολοκλήρου την ανατροφή σου από την ηλικία των 9 ετών. Για να καταλήξουμε σε κάτι που έγινε, πράγμα το οποίο επίσης, παιδιά, οφείλω να ομολογήσω πως δεν γνωρίζαμε και αποκαλύπτεται στην εφημερίδα, ότι σύμφωνα με ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν και είναι τα τελευταία αυτής της αντιδικίας, στις 7 Απριλίου του 2019, περίπου πριν 1,5 μήνα λοιπόν, η Μαρία Ελένη ζητά να υπάρχει ως προσωρινός διαχειριστής κινητής και ακίνητης περιουσίας ο επί πολλά χρόνια σύντροφός της, ο Μάκης Σούλης, ούτως ώστε να διανύμει και στις 2 αδελφές όσα περιλαμβάνονται σε τραπεζική χειρίδα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ίσως που έχει πολύ καλές σχέσεις και με τις 2, δηλαδή σύντροφος της Μαρίας Ελένης και πολύ καλός φίλος της Μάρθας. Νομίζω, νομίζω ότι η καλή δεν σχέση έφερα μόνο τη Μαρία Ελένη, Παναγία μου, τι έγινε. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί από ό,τι διαβάζω, δεν διάβασα κάτι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Απλά αυτό είναι μια κίνηση της Μαρίας Ελένης, η οποία ζητά να δείχνει το σπίτι στους υποψήφιους αγοραστές ο Μάκης Σούλης και να κάνει και αυτό που σας είπα. Δηλαδή, ως τρίτο πρόσωπο. Ως ουδέτερο. Ναι, ναι, συνήθως. Καλή, δεν είμαι εγώ. Η λογική λέει ότι βάζεις έναν άνθρωπο που είναι. Κινήσεις αποδοχής. Ναι, κινήσεις αποδοχής. Γι' αυτό λέω, μήπως έχει καλή σχέση.
Κοίταξε, παιδιά, με... σύμφωνα με όσα διαβάζω εδώ στην εφημερίδα, δεν νομίζω ότι ο κύριος Σούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξίσου άριστες σχέσεις και με τις δύο αδελφές. Ναι, με εσύ τι βάζεις. Κοίταξε, βάζεις, τώρα όλα αυτά είναι εξώδικα, είναι πράγματα που. Και ασφαλιστικά. Τα οποία... Το τελευταίο ασφαλιστικά. Ναι, γνωρίζαν ότι σαφώς θα βγουν προς τα έξω και θα γίνουν κομμάτι ενός ρεπορτάζ από τη στιγμή που ακολουθεί σε αυτή την οδό. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνουμε ότι. Το θέμα της όλης της κληρονομιάς είναι, είναι για ένα σπίτι. Είναι το σπίτι το οποίο όμως έχει είναι ένα σπίτι χρέη. Στο Πόρτο Ράφι, το οποίο έχει και κάποια χρέη. Ακριβώς. Και σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνουμε από αυτή την ανταλλαγή εξοδίκων, υπάρχουν κάποια χρέη. Δηλαδή τα οποία... αυτό ήταν που η περιουσία της Λάσκαρη, ήταν ναι. Αυτό το σπίτι. Κοίταξε, από αυτά που διάβασα αναλυτικά μέσα στην εφημερίδα δεν ήταν μόνο ξέρεις αυτά. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ρε παιδί μου, φαντάζομαι τώρα και ο κόσμος που μας βλέπει. Θα, σκέφτεται δεν υπήρχε κάτι άλλο. Λες ρε παιδί μου, ο Λκουρέζος, η Λάσκαρη, δεν ξέρω. Θεή, θα μόνο σου πω. Εγώ το σκέφτομαι. Όχι, δεν το σκέφτεσαι. Να μου πεις τι με νιάζει, δεν με νοιάζει, απλώς κάνω έτσι μια ρητορική ερώτηση και ας λοιπόν, μην απαντηθεί. Καλά κάνεις και τη ρωτάς. Πάντως, σύμφωνα με αυτά που λέει η Μάρθα Κουτουμάνου, της γράφει ότι άδειασε σε αγνία μου δύο αποθήκες της μητέρας μας που περιείχαν πράγματα όχι μόνο οικονομικής, αλλά και μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το από σημαντικότερο την άλλη, είναι ναι. Ότι το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με αυτά που έχουν καταγραφεί και γράφει εδώ το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος και σύμφωνα με τα τελευταία ασφαλιστικά, το Σεπτέμβρη του 2019 οι δύο αδελφές, κατά πάσα πιθανότητα, θα συναντηθούν στα δικαστήρια. Εδώ ναι, καταλήγει. Ότι παίρνει, το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι παίρνει όλο αυτό μεγάλη έκταση. Απλώς. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν έχει φροντίσει, ο γονιός. Δεν υπήρχε κληρονομιά. Αυτό όταν δεν έχει φροντίσει ακριβώς τι θα γίνει με τη διαθήκη. Διαθήκη, με συγχωρείς. Μετά βλέπεις, άσχετα που ήταν η αγαπημένη σε όλους και η υπέρλαμπρη Λάσκαρη, και μιλάμε για αυτήν την οικογένεια που πολλές φορές έχει απασχολήσει. Και λόγω του πατέρα βεβαίως, αλλά και των κοριτσιών και των επιλογών τους. Βλέπεις ότι τα αδέρφια μετά μαλώνουν. Δηλαδή, αν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, βλέπεις ότι μετά υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, όταν κάποιος δεν το ξεκαθαρίζει. Και λες όμως και σε μια οικογένεια μεγάλη, ας πούμε, δικηγορικό, ενώ για το δικηγορικό γραφείο του μπαμπά. Ναι, και μεγάλο δικηγόρο. Δεν το φρόντισαν. Γιατί λυπάμαι... συχνά συμβαίνει. Και για ένα χωράφι και. Ναι, παιδιά, κακώς δεν έχει να κάνει συμβαίνει. Αξία. Μπορεί να είναι και για ένα ευρώ. Φέρνει τα παιδιά πολλές φορές. Αντιμέτωπα και τις οικογένειές τους μετά και τους άντρες ή τις γυναίκες που λένε. Έχεις τα, δίκιο. Τα ζούμε. Πολλά δεινά βρήκαν αυτή την οικογένεια μετά το θάνατο της ζωής Λάσκαρη. Και είναι λυπηρό. Πολλά δεινά την έχουν βρει. Και είναι και πολύ, πολύ λυπηρό να βλέπεις δύο αδερφές, έστω και αν δεν είναι από τον ίδιο πατέρα, αλλά είναι κόρες της ζωής Λάσκαρη, να συναντώνται στα δικαστήρια για τέτοιου είδους θέματα. Είναι πολύ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όταν είχε έρθει στην εκπομπή η εγγονή της ζωής Λάσκαρη, η Ζένια, είχαμε καταλάβει, Φέη, από αυτά που σου έλεγε, ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ ναι, τους. Είπε και κάποια πράγματα off the record το κορίτσι, αλλά δεν μπορείς αυτά να τα... Λυπάμαι. Φυσικά. Άλλης. Απλά να τονίσουμε ότι έχουν επιλέξει φαντάζομαι πολύ... Φαντάζομαι για την άλλη πλευρά και η Μαρία Ελένη, αλλά το θέμα είναι ότι όταν βγαίνει κάτι με αυτόν τον τρόπο... Απλά έχουν επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Η Μαρία Ελένη δεν έχει πρόβλημα. Να μιλά, όχι τόσο αναλυτικά φυσικά σε συνεντεύξεις, ενώ η Μάρθα Κουτουμάνου μια ζωή έχει επιλέξει το δρόμο της σιωπής. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Δεν το έχουμε ακούσει να μας καταθέσει. Μακάρι να τα βρίσκανε. Μακάρι, γιατί αυτό θα ήταν το πιο σε καλό. Σε όλες τις οικογένειες, όχι επειδή είναι αυτές, ναι, μακάρι όλα. Σε όλες τις οικογένειες να μην υπήρχαν ναι, μετά... Ναι, αλλά επειδή το είπες και πριν, ένας λόγος παραπάνω, επειδή τίθεται θέμα, είναι η ζωή Λάσκαρη και η μνήμη της, να έπρεπε, δεν έπρεπε να ξεκινήσει αυτό το πράγμα τα εξώδικα. Πρέπει να προσπαθήσουν από την αρχή για να... λίγο έξτρα παραπάνω από κάθε άλλη οικογένεια. Για να μην δώσουν το δικαίωμα όλο αυτό, να συμβεί όλο αυτό και τα ναι. Άρθρα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας δροσίσω λίγο και να πάρω τη σκέψη σας. Έλα, τα καλοκαιρινά. Από αυτό έτσι, το θέμα που ήταν λίγο στενάχωρο. Mm. Πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πάμε τι θα να δούμε? Δούμε τι γίνεται όταν σβήνει ο φούρνος και η κουζίνα, όταν η ποδιά βγαίνει και την κρεμάς κάπου. Ναι. Και πλέον το υγρό στοιχείο, αλλά και η κατακλείζει. Προσωπική σου κάψα, έρχεται να συμπληρώσει μια συναρπαστική εικόνα. Όταν πάμε να κάνουμε ένα ντους μετά που έχουμε μιλήσει ένα παστίτσιο. Πάμε να δούμε κάτι γυμνό. Αρκετά υγρό και παστίτσιο. Ωραίο. Ναι. Θα δείξει γυμνό. Λένε ότι είμαι απόλυτος. Θα έλεγα επιλεκτικός. Δύσκολος. Σίγουρα δεν συμβιβάζομαι. Διαλέγω πάντα τον ανηφορικό δρόμο, αν αυτό με εξελίσσει. Άλλωστε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και μου αρέσει να το επιλέγω πάντα.